Με μια λιτή και σεμνή τελετή τιμήθηκε στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας η ημέρα του διασώστη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του συγγενείς των πεσότων στελεχών του ΕΚΑΒ, ενώ παρευρέθησαν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός Βασίλης Κοντοζαμάνης και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Το ΕΚΑΒ είναι βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στόχος μας είναι να το εξυγχρονίσουμε, να το αναβαθμίσουμε και να προσφέρουμε στους Έλληνες πολίτες τις υπηρεσίες που χρειάζονται και να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα μνήμης, μια μέρα τιμής, μια μέρα ενσυναίσθησης για το ΕΚΑΒ στη μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, προσπαθούν, υπερβάλλουν τον εαυτό τους με υψηλή αίσθηση καθήκοντος, με επαγγελματισμό και με ευσυνειδησία για να βρεθούν στο πλευρό του πάσχοντα ανθρώπου. Εμείς θα είμαστε πάντοτε εδώ για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πως το νέο ΕΚΑΒ, το οποίο προκύπτει μετά την ενσωμάτωση και των υπηρεσιών από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, θα είναι ο επιχειρησιακός βραχίωνας του Υπουργείου Υγείας και η υπηρεσία εκείνη, η οποία μην έχοντας να ζηλέψει κάτι από άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας, θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό αυτών που μας έχουν ανάγκη. Τιμούμε σήμερα τους ανθρώπους που υπηρετούν το ΕΚΑΒ, τους διασώστες, όλους αυτούς τους ανθρώπους που φτώνουν καθημερινά και κάποιοι από αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, έφυγαν άδικα. Τιμούμε το ΕΚΑΒ γενικότερα γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει οι θεσμοί να λειτουργούν επιτέλους να θωρακίζονται. Και αντί να το απαξιώνουμε λέγοντας κουβέντες, γιατί μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα, εμείς το υπηρετούμε με το να έχουμε εντάξει τις μονάδες μας και τους διασώστες που πλαισιώνουν τις μονάδες αυτές στην καθημερινότητα και καλούνται από το ΕΚΑΒ. Έτσι λοιπόν είμαστε στο πλευρό τους, είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, με το προσωπικό μας, με τις μονάδες μας, με την εξειδίκευσή μας, προκειμένου το ΕΚΑΒ να συνεχίσει να θωρακιστεί θεσμικά και να έχει αυτά που πρέπει να έχει για να συνεχίσει την πολύ σημαντική και πολύτιμη συμμετοχή της στην κοινωνία.